ΑΟΧ 9 Χαρναϊκός κατάμεστες Μουρνιές. Με τον ΑΟΧ να χάνει ευκαιρία εδώ με τον Πάγκαλο στην αρχή του αγώνα, στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης, για να κάνει το 1-0 για την γηπεδούχο ομάδα. Ο Χαρναϊκός ήταν και αυτός επικίνδυνος. Ο Μιρτσέτα έγινε πολύ καλό σούπερ παίκτη στην αδελφιά. Του βάλε έξω από το δοκάρι του Θεοδωρόπουλου στο 20. Ο ΑΟΧ επέμεινε με τον Πάγκαλο εδώ, χάνει σπουδαία ευκαιρία. Εδώ ο αθλητικός όμιλος Χανιά και πάρει στην επίθεση. Κάθε παλιά καλή. Ο Τσάτσος τέτα τέτ. Βγαίνει ο Παγούδης με τα πόδια και απομακρύνει. Σπουδαία ευκαιρία του ΑΟΧ. Ο οποίος εδώ με τον Μπουντόπουλο εκτελεί φάουλ στο 55. Εκπληκτική επέμβαση του Παγούδη στο γάμα σε κόρνερ. Το κόρνερ που εκτελέστηκε από τον Τσάτσο. Κεφαλιά του Παπαζούδη πάνω τα δοκάρια. Συνεχόμενες ευκαιρίες για τον ΑΟΧ 9. Και κόντρα στη ροή του αγώνα. Ο Αχαρναϊκός βγαίνει στην αντεπίθεση. Η μπάλα φτάνει στον Welcome, από πλάγια θέση αυτός πατάει ωραία την μπάλα, την στέλνει εκεί που ο νεόφυτος σε κενή σχεδόν εστία, κάνει το 0-1 για τον Αχαρναϊκό. Εξαιρετική αντεπίθεση για την ομάδα του Μενιδίου, που στο 59 ανοίγει το σκορ. Επαναλαμβάνουμε, κόντρα στη ροή του αγώνα, 0-1 στις Μουρνιές. Ο ΑΟΧ 9 πάντως ήταν εκπληκτικό στο δεύτερο ημίχρονο, συνέχισε να επιτίθεται κατά ρυπάς και να δημιουργεί προϋποθέσεις ευκαιριών. Εδώ ο Μπουντόπουλος παίρνει την μπάλα εκτός περιοχής, μένει όρθιος, σουτάρει πάντα δοκάρια του Παγούδη. Για να φτάσουμε στο 59, η πάσα, η σέντρα του Τσάτσου στην καρδιά της άμυνας, λάθος της άμυνας, μπαίνει ο Πάγκαλος στη φάση, καθαρή ανατροπή από τον Δημόπουλο και το πέναλτι για τον αθλητικό όμιλο Χανιά. Καθαρή περίπτωση, ο Κωσικίδης το έδωσε, δεν υπήρχε περίπτωση να το αρνηθεί. Εδώ σε επανάληψη ο Πάγκαλος ανατρέπεται. Πέναλτι λοιπόν για τον ΑΟΧ, που έχει την ευκαιρία στο 69 να ισοφαρίσει το παιχνίδι αρκετά γρήγορα, με τον Πάγκαλο να εκτελεί και να σκοράρει 1-1. ΑΟΧ 9 λοιπόν, Αχαρναϊκός. Ο ΑΟΧ φτάνει στην ισοφάριση γρήγορα και έχει μετά ένα 20 λεπτό τουλάχιστον για να μπορέσει να κάνει την ολική ανατροπή απέναντι στον σκληροτράχυλο Αχαρναϊκό. 1-1 λοιπόν. Πανηγυρισμοί στις Μουρνιές. Και στη συνέχεια του αγώνα οι ευκαιρίες συνεχίστηκαν για τον αθλητικό όμιλο Χανιά. Μπουντόπουλος εδώ κάνει τη σέντρα. Ένα γύρισμα στην περιοχή. Κοιτάξτε, Πάγκαλος κεφαλιά. Φοβερή επέμβαση του Παγούδη. Απόκρουση της χρονιάς ενδεχομένως από τον Παγούδη. Πεσμένος έδιωξε. Και άλλη ευκαιρία για τον ΑΟΧ που ήταν συνεχώς μπροστά. Μπουντόπουλος σουτάρει εκτός εστίας του Παγούδη. Ακόμα μία φάση για τον αθλητικό όμιλο Χανιά που ήταν συνεχώς στην επίθεση και είχαν τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Η σέντρα εδώ στην περιοχή. Κεφαλιά out από τον Πάγκαλο. Σε μία ακόμα φάση, το τελευταίο τέταρτο έχουμε μπει πλέον στην αναμέτρηση. Και εδώ ο Αχαρναϊκός στο 89, σουτ του Παπαδόπουλου στο οριζόντιο δοκάρι του Θοδωρόπουλου, κόρνερ. Ο Αχαρναϊκός κάνει την ευκαιρία και αμέσως μετά με το κόρνερ, με την κεφαλιά του Δημόπουλου μόνος του, καταλήγει μπάλα out. Δύο κολλητές ευκαιρίες για τον Αχαρναϊκό να κάνει το 1-2 στο 89 και στο 90. Και στο 91 ο ΑΟΧ εδώ με τον Πάγκαλο κατεβάζει την μπάλα η σέντρα, ψαλιδάκι του Γωνιωτάκη, κεφαλιά του Λουκίνα για το 2-1. Αμέσως μετά τις δύο συνεχόμενες ευκαιρίες του Αχαρναϊκού, ο Λουκίνας λυτρώνει τον ΑΟΧ στο 91-2-1 για τον αθλητικό όμιλο Χανιά, που παίρνει τεράστια νίκη απέναντι στον Αχαρναϊκό, στο γούρικο για αυτόν γήπεδο των Μουρνιών. Η ακατολληλότητα του γηπέδου είναι γεγονός. Δεν επιτρέπεται να παίζονται παιχνίδια πλέον β' εθνική σε τέτοια γήπεδα. Αλλά ήμασταν υποχρεωμένοι και εμείς να παίξουμε εδώ. Κοιτάμε μπροστά. Έχουμε δύσκολα παιχνίδια στη συνέχεια. Θέλουμε να κάνουμε βήματα που θα μας οδηγήσουν στη γρήγορη παραμονή και αυτός είναι ο στόχος της ομάδος. Μην ονειροβατούμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό που έχουμε καταφέρει. Απλά το καταφέρουμε μόνο με πολύ σκληρή δουλειά. Δηλαδή, προσπαθούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι. Ξέραμε ότι ερχόμαστε σε ένα γήπεδο που τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον δεν συνηθίζεται να παίζεται ποδόσφαιρο με πλαστικό τάπητα. Είχαμε ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό. Νομίζω ότι η προσπάθεια που κάναμε ήταν πολύ σοβαρή.